Εδώ είμαστε. Ελληνική πραγματικότητα συνέχεια. Σήμερα θα κάνουμε μια παρουσία, ένα λεβιτοστάσιο, όχι και πολύ παλιό, μετράει τα 20 χρόνια περίπου, τόσο είναι και η οικοδομή εδώ που φτιάχτηκε στην Παλίνη Αττικής. Από τα 5 διαμερίσματα που φέρμενε, έχουν μείνει μόνο τα 2 τώρα, τα άλλα 3 έχουν βάλει αέριο. Βέβαια θα πάμε και στο φύλλο πάνω και θα δείξουμε και τον επίτηχο λέβητα αερίου τον δικό του. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο έτσι, θα κάνουμε μια παρουσία των λέβητα πετρελαίου και το λεβιτοστάσιο αυτό, γιατί σε λίγο αυτοί οι λέβητες θα είναι είδος προς εξαφάνιση η κεντρική θέρμανση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια οι τετραπέρατοι, οι εργολάβοι, οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί, η υδραυλική, η θερμοϊδραυλική, κανένας δεν μπήκε στον κόπο και στη διαδικασία να εξηγήσει ότι το σύστημα της ορομέτρησης είναι ό,τι πιο άδικο μπορεί να υπάρξει σε μια κεντρική οικοδομή, και έχω βρεθεί άπειρες φορές μάρτυρας σε φασαρίες που έχουν γίνει σε οικοδομές, γιατί εσύ πληρώνεις περισσότερο, γιατί εγώ πληρώνω λιγότερο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η ορομέτρηση είναι ό,τι χειρότερο. Θα με ρωτήσει κάποιος ποιος άλλος τρόπος είναι. Υπάρχει η ογκομέτρηση που μετράει ποσότητα νερού στο σώμα, στο διαμέρισμά σου, και θεωρώ το πιο σωστό ότι θα ήταν η θερμιδομέτρηση. Δυστυχώς, οι εργολάβοι εκείνα τα χρόνια εσείς ήσασταν τελείως άσχετοι και εμείς κουπανούσαμε μια ορομέτρηση, και όποιον πάρει ο χάρος και μετά από λίγο καιρό έφτανε σε ένα σημείο να σου βγαίνει πανάκριβη η θέρμανση σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, δηλαδή στα κοινόχρηστα. Πέρα από αυτό, ερχόμαστε μετά εμείς οι τετραπέρατοι και φτιάχνουμε αυτά τα καραγκιοζηλίγια εδώ πέρα με έναν πρόχειρο υπολογισμό που έχω δει αυτό εδώ το λεβιτοστάσιο. Σαν λεβιτοστάσιο είχε μια επιπλέον κατανάλωση, θέλω να πιστεύω, της τάξης 10-20%. Εδώ υπάρχει ένας λέβητας Μπενζότη, τι είναι αυτός εδώ πέρα, λέει πόσα, δεν ξέρω, θα το δω μετά, πόσες χιλιάδες θερμίδες είναι δηλαδή, πόσες χιλιάδες θερμίδες μπορεί να είναι, ρε φίλε. 75.000 θερμίδες λέει ότι είναι. Μάλιστα. Αμόνωτες σωλήνες κλασικά, χαλκού, πηγαίνουν μέχρι που πάνε, γυρνάνε, μόνωση, δεν γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τι θα πει. Εδώ φυσικά έχουμε ένα μαντεμένιο καζάνι. Το πρώτο που έκανε ο τετραπέρατος ήταν να κάνει αυτή εδώ την κατασκευή. Ευτυχώς είναι ένα τσαλοσπιράλ, μια σάπια βαλβίδα ασφαλείας 3 μπαρ, που η βαλβίδα ασφαλείας 3 μπαρ σε ένα δεύτερο μπορείς να τη βάλεις maximum σε ένα λέβητα 40-50 χιλιάδες θερμίδες το πολύ. Ένα δοχείο διαστολής ταϊσμένο με χαλκοσωλήνα Φ18, και από εδώ βγαίνει έξω στο βοδιό του κέρατο με του μπόραμα Φ22. Εκτός από τα 5 διαμερίσματα υπάρχει δίπλα ακριβώς και ένα μικρό, ας το πούμε, γκαρσονιέρα κάτι. Ταφ, βάνα μία ίντζα, ηλεκτροβάνα μία ίντζα, συνεχίζει από εδώ, κατεβαίνει με Φ18 και από εδώ δίνει Φ15 σε ένα μπόιλερ πατέντα, βλέπω έγινε εδώ πέρα, ματσακονιά, και με αυτά εδώ τα σπήρα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, γελάω, τι να κάνω. Και φυσικά και πριν 20 χρόνια δεν ξέραμε να καναβώνουμε. Μην νομίζετε ότι δεν ξέρουμε τώρα να καναβώνουμε, και πριν 20 χρόνια πάλι δεν ξέραμε να καναβώνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω ορισμένη τετραπέρατη υδραυλική, ρε φίλε, πως, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω και πολλά. Αυτά είναι τα χάλια μας, τα έχουμε να θυμόμαστε μετά από 40-50 χρόνια, όταν θα έχω γράψει κάσα εγώ και θα είμαι κάτω από τα ραδίκια, θα βλέπετε οι νεότεροι τα βίντεο μας και θα γελάτε, γεροί να είστε δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή. Μου ζήτησαν τώρα εδώ πέρα ο φίλος μου ο Σάββας, μου λέει, Στράτο,
κάνε ό,τι καταλαβαίνεις αδερφέ, σημάζεψέ το. Φυσικά 75.000 θερμίδες, αυτό είναι το χειριστήριο του, το πατέντα έγινε, αντί να πάνε να πάρουν έναν απλό πίνακα που λείπει και ένα βασικό εξάρτημα, όπως έχω πει άπειρες φορές, όταν δεν έχουμε έναν πίνακα λέβητα εδώ πέρα, λείπει ένα βασικό εξάρτημα που είναι το θερμικό ασφαλείας. Το θερμικό ασφαλείας, αν για οποιοδήποτε λόγο ανέβει η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα πάνω από 90 βαθμούς, κόβει το ρεύμα στον καυστήρα. Εδώ είναι ένας ευαπτιζόμενος, ο οποίος δεν ξέρω τι κάνει. Εδώ υπάρχει ένας θερμοστάτης καυστήρα, λογικά, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή καρφωμένος στους 85 βαθμούς. Τι γίνεται εδώ, και τα δυο στους 85 είναι. Μάλλον αυτός είναι ναι, αυτός πρέπει να είναι θερμοστάτης κυκλοφορητού. Και εδώ έχουν βάλει, υπήρχε τότε μια φιλοσοφία ότι βάζουμε δύο θερμοστάτες για περίσσια ασφάλεια, λύκους να σας φάει. Τέλος πάντων, υπάρχει πυροσβεστήρες, κάτι είναι και αυτό. Και εδώ απ' έξω υπάρχει και το δοχείο διαστολής, το οποίο φυσικά εδώ και 20 χρόνια δεν μετρήθηκε ποτέ. Πήγα να το κουνήσω προηγουμένως και δεν κουνιόταν με τίποτα. Τέλος πάντων, εδώ έρχεται η παροχή του πετρελαίου από τις δεξαμενές από δίπλα, ηλεκτρομαγνητική. Φίλτρο πετρελαίου δεν υπάρχει εδώ, υπάρχει ένα φίλτρο πετρελαίου δίπλα στη δεξαμενή. Ορομέτρηση. Όλα αυτά τα χρόνια, παιδιά, αυτή η ορομέτρηση σας έχει φάει τα σηκώτια, ρε φίλε. Σας έχει φάει τα σηκώτια. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, με λέει ο άλλος τώρα, ο εργολάβος ξέρει, ο μηχανολόγος, μηχανικός ξέρει, ο υδραυλικός πρέπει να έρχεται σε συνεννόηση και επαφή με μηχανολόγο, μηχανικό, παιδιά. Μπορεί ο μηχανολόγος, μηχανικός να γνωρίζει, αλλά επειδή υπάρχουν και συμφέροντα ενδιάμεσα, δεν θα φτάσει ποτέ να σας πει την αλήθεια. Δεν ισχύει βέβαια για όλους, αλλά όταν μπαίνει μέσα το οικονομικό να ρίξουμε τα κοστολόγια και όλα αυτά, θα μου πεις, έλα ρε μπαρμπαρά στράτο, πόσο μπορεί να είναι η διαφορά. Είναι αρκετή, παιδιά. Δηλαδή όταν είναι π.χ. 100 ευρώ επί 5, είναι 500 ευρώ, κοιτάει ο άλλος να τα βάλει στην τσέπη του, δεν τα δώσει σε σένα, σε κάνει μάγκα εντός εισαγωγικών. Εντάξει. Εδώ πέρα, είπαμε, δοχείο διαστολής, θα το πάρω, θα το πάω μέσα. Εδώ με έκανε τρομερή εντύπωση. Ακριβώς από μέσα είναι το λεβιτοστάσιο, η καμινάδα του, μονωμένη, και θεωρώ ότι εδώ πέρα έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά, η οποία πρέπει να στήξει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά όμως. Αυτή η καμινάδα είναι πανάκριβη. Κατάλαβες, δηλαδή έπεσε χρήμα εδώ πέρα. Δεν είναι ότι ο κόσμος τσιγκουνεύτηκε, αλλά πώς να τους εξηγήσω εγώ ότι πετρέλαια, δεξαμενές, όλα, μόνο από το δοχείο διαστολής που δεν ελέγχθηκε ποτέ, μπορεί να έχεις μια απώλεια της τάξης. Καλό είναι. Μπορεί να έχεις και μια απώλεια της τάξης έως και 40%. Ναι, κάποτε το έλεγα αυτό, 40-50%, και πεταγόταν μερικοί φίλοι και μου λέγανε είσαι υπερβολικός και τα λοιπά. Αποδείχτηκε όμως στην πορεία ότι ο Μπαρμπαστράτος είχε απόλυτο δίκιο, και τελικά τα δοχεία διαστολής, παιδιά, έχω πιστεί και εγώ πλέον ότι επιβάλλονται οπουδήποτε έχουμε νερό, είδο. Αυτά τα λίγα, το λεβιτοστάσιο αυτό δεν θα κάνω τίποτα το ιδιαίτερο, θα πάρω μόνο το δοχείο διαστολής, θα το φέρω εδώ μέσα και αυτό εδώ το μπόιλερ θα καταργηθεί, και το πιο πιθανό πρότεινα στο φύλλο εδώ πέρα να βάλουμε ένα ταχυθερμαντήρα, μπαμ μπαμ, όποτε θέλουν να κάνουν εκεί, να πλύνουν κάτι, να έχουν ένα ταχυθερμαντήρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις εξυπηρετεί πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Ένα σημάζεμα, λέει η μάστρα.
Έφυγε το δοχείο διαστολής από έξω. Ήρθε εδώ. Συνδέθηκε με σωλήνα πιπυρό Φ25. Σε χαλκό σωλήνα Φ18. Βάναμε τρελό ρακόρ να μπορεί κάποιος χριστιανός κάποια στιγμή να το ελέγξει. Το δοχείο διαστολής έχει αλλαχτεί και αυτό είχε τρυπήσει το προηγούμενο και αλλάχτηκε και ήρθε ο υδραυλικός και λέει καλά είναι να μπει εκεί έξω μαζί με μια βασούλα με ξέρω εγώ για να μην επηρεάζεται, λέει, από τις συστολές διαστολές από το Λέβητα. Τέλος πάντων. Το μετρήσαμε γύρω στα 5 χρόνια, λέει, 7 χρόνια περίπου είναι που τα αλλάξαμε. 0,4 μέσα. Το φούσκωσα στα 2 μπαρ αέρα. Πίεση, άλλαξα και τη θέση του αυτόματου πλήρωσης. Είχε εδώ πέρα μια αναμονή, δεν ξέρω γιατί. Το κούμπουσα εδώ πέρα, 2 μπαρ και αυτό. Με το σκεπτικό ότι όταν θα ξαναμετρηθεί, μετά από 150 χρόνια γεροί να είσαστε, τότε θα γίνει τι έχει να γίνει. Θα ξεκρεμάσουμε και αυτό το μπόιλερ, έχω ξυλώσει εκεί πέρα ό,τι ήταν να ξυλώσω. Τα έχω βγάλει να ξεκρεμαστεί και θέλει ο φίλος, έχει ένα χώρο εδώ δίπλα σαν γραφείο. Θα βάλουμε ένα ταχυθερμαντήρα μου λέει, αν θέλω λίγο ζεστό νερό να έχω. Εδώ η κατάσταση ήταν αυτή, σπιράλ, τα σπιράλ. Αυτή είναι η διατομή που έχουν μέσα. Φαντάζομαι έχετε πιάσει πολλοί από εσάς σπιράλ στα χέρια σας. Η διατομή εδώ είναι όχι απλά μικρή, ούτε καν μολύβι δηλαδή. Δηλαδή ένα μικρό δοκιμαστικό κατσαβίδι ίσα που μπαίνει μέσα. Αυτό τι σημαίνει όμως? Όταν εσύ μου έχεις ένα θερμοσύφωνα ή μπόιλερ πάνω στο πατάρι και έρχομαι εγώ ο τετραπέρατος και το δίνω κρύο νερό με σπιράλ, επιστροφή με σπιράλ, σίγουρα έχω χάσει το παιχνίδι της διατομής, δεν το συζητάω. Δεν χρειάζεται να είσαι τετραπέρατος για να καταλάβεις ότι από εδώ δεν περνάει τίποτα, οπότε ακόμα και σωστή διατομή να έχεις μεγάλη στα κρύα νερά, έχεις χάσει το παιχνίδι της ανάμιξης, γιατί έχεις στραγγαλίσει την παροχή προς και από το θερμοσύφωνα ή μπόιλερ. Το έχεις χάσει το παιχνίδι. Γι' αυτό αν πολλοί από εσάς βλέπετε ότι έχετε μεγάλη διαφορά πίεσης του ζεστού με το κρύο νερού, καλά θα είναι να το ελέγξετε και εδώ πέρα βλέπω ότι έχω και επικάθιση αλάτων από το θερμοσύφωνα εδώ, μπόιλερ μάλλον, ήταν θερμοσύφωνα και το κάναν μπόιλερ. Οπότε καλά θα ήταν λίγο να ψαχτούμε και με τα σπιράλ αυτά τι γίνεται, να πονηρευτούμε λίγο. Γιατί αυτά τα σπιράλ κατασκευαστής τα έχει για μία παροχή. Δηλαδή για ένα καζανάκι, για μία βρύση, για ένα ξέρω εγώ. Όταν εσύ μου τα τοποθετείς εδώ στο μπόιλερ, πάει να πει ότι όλη η παροχή του ζεστού νερού έχει σαν κεντρική παροχή αυτό το σπιράλ. Βέβαια έτσι μας τα μάθανε, έτσι τα φτιάχναμε, η αλήθεια είναι. Και εγώ όλα αυτά τα χρόνια έβαζα και πολλές φορές συνεχίζω να βάζω και σπιράλ. Εγώ δεν σου λέω φτιάξτο, αλλά μια σκέψη κάνω και τη μοιράζομαι μαζί σας. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, όπου μου δίνεται η ευκαιρία, δηλαδή εδώ πέρα θα το κάρφωνα κατευθείαν με χαλκοσωλήνα ή σε άλλες περιπτώσεις έχω δείξει με πιπυρό με τρελά ρακόρ. Σίγουρα αυτή η διατομή που έχει μέσα το σπιράλ δεν κάνει για μια εγκατάσταση ολόκληρη ζεστού νερού στο σπίτι, πόσο μάλλον αν π.χ. το μπόιλερ είναι είτε κάτω στο υπόγειο είτε μέσα σε ένα πατάρι και δίνουμε σε 2-3 μπάνια ή σε 2 κουζίνες και τα λοιπά και εκεί έχεις χάσει πλέον το παιχνίδι του όγκου νερού, να το πω απλά.
Ένα άλλο που θέλω να προσέξετε, αυτές οι σάπιες βαλβίδες ασφαλείας πρέπει κάποια στιγμή να ελεγχτούν. Τα σπιράλ καλό θα είναι κάθε 5 χρόνια να αλλάζονται πριν καν τρυπήσουν. Αυτές οι βαλβίδες, από ό,τι έχω καταλάβει, διάρκεια ζωής στα 2 χρόνια max, και όταν έχουμε να κάνουμε με ηλιακό, κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή, για να τρέχει εδώ το νερό, αυτή εδώ η βαλβίδα αντεπιστροφής και ασφαλείας είναι χαλασμένη, παιδιά. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, το έχω πει. Θα κάνουμε ειδικά βίντεο για το καθένα ξεχωριστά, όπως έχω πει πολλές φορές, όταν θα είμαστε άνετοι από χρόνο και ίσως και από χρήμα, θα μπορώ να φτιάχνω βίντεο που θα είναι αποκλειστικά για κάθε ένα εξάρτημα. Δηλαδή, θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, μισή ώρα, ένα βίντεο που θα μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για βαλβίδες ασφαλείας, ποια είναι η λειτουργία τους, πού τοποθετούνται, γιατί τοποθετούνται και γιατί θα είναι καλό πλέον να μην τοποθετούνται. Υπάρχει ευρωπαϊκή εντολή που λέει ότι όλες αυτές οι βαλβίδες, είτε σε θερμοσύφωνα, boiler, ηλιακό, maximum τα 8 bar πίεση. Αυτά για τώρα, μια παρένθεση, καθώς επίσης, όπως έχω πει πολλές φορές, τα boiler, τα οριζόντια, αποδίδουν έως και 20-30% λιγότερο από ότι ένα κάθετο boiler. Οπότε όπου μας δίνεται η ευκαιρία να τοποθετήσουμε κάθετο boiler και όχι οριζόντιο, καλά θα είναι να τοποθετούμε. Δηλαδή προτιμώ ένα 80 λίτρα ή 60 λίτρα θερμοσύφωνα κάθετο, παρά 80 ή 100 λίτρα boiler ή θερμοσύφωνα οριζόντιο. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Ελληνική πραγματικότητα, ένα λεβιτοστάσιο που ήρθε εδώ ο φίλος μου Σάββας προηγουμένως και με λέει, Στράτο, όταν το πετρέλαιο είχε 80 λεπτά το λίτρο, σε ένα σπίτι 120 τετραγωνικά εδώ στην Αθήνα, έβγαινε η θέρμανσή μου το δίμηνο στα 1000 ευρώ. Κάθε 2 μήνες περίπου πλήρωνα 2 χιλιάρικα σε πετρέλαιο για να θερμάνω το σπίτι μου, όταν το πετρέλαιο είχε 80 λεπτά το λίτρο. Τα έχουμε πει πολλές φορές, το 95% των λεβιτοστασίων ανά την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και η τάντερά του. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο ακριβό, πάντα θα είναι ακριβό, αλλά φτάνουμε εμείς οι τετραπέραντοι το ακριβό να το κάνουμε απλησίαστο. Βέβαια είπε και μια μαγκιά ο φίλος μου Σάβας, και θα τη μοιραστώ μαζί σας, προηγουμένως την είπε, λέει, Μπαρμπαστράτο, δόξα το Θεό να λέμε. Του λέω, τι ρε φίλε, δόξα το Θεό να λέμε που όλοι αυτοί οι κοντοί που τους αναφέρεις ευτυχώς γίναν υδραυλικοί και δεν γίναν γιατροί, μου λέει. Μου φάνηκε πολύ εύστοχο το σχόλιο του και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Δόξα το Θεό να λέμε, λέει ο φίλος μου Σάββας, που όλοι αυτοί οι κοντοί, οι υδραυλικοί, δεν γίναν γιατροί, μου λέει. Αυτά, συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Παλίνη. Αυτό εδώ το λεβιτοστάσιο δεν ήρθε ποτέ να κάνει έλεγχο και ρύθμιση καυστηρατζής. Δεν το γνωρίζαμε, λέει, όλα αυτά τα χρόνια ότι πρέπει να έρχεται καυστηρατζής και να ελέγχει λεβιτοστάση, αυτά τα ωραία πράγματα που λες, λέει, στα βίντεό σου, εμείς ούτε καν τα γνωρίζαμε. Οπότε για ακόμα μία φορά, ανοιχτή πρόσκληση, πρόκληση, όπως θες πες το, να γνωρίσουμε επιτέλους έναν θερμοϊδραυλικό, δεν ξέρω τι, καυστηρατζή, να εξηγήσει και σε μένα τον ίδιο και εσάς το τι, πώς και γιατί. Αυτά, συνεχίζουμε, την αγάπη μου.